Γιαγιά, με τη σοφία της και τη ζεστασιά της αγκαλιάς, αποτελεί ένα ζωντανό θησαυρό της παράδοσης και της οικογενειακής αγάπης. Σε κάθε γωνιά του προσώπου της κρύβεται μια ιστορία, μια εμπειρία που χαράσει τη συλλογική μας μνήμη. Αναδεικνύει με τον τρόπο της την αξία της παράδοσης και της συνεχόμενης μεταβίβασης γενεών. Κάθε φορά συναντώντας μια Ελληνίδα γιαγιά, εισβάλλουμε σε έναν κόσμο γεμάτο από την αρωματική αγκαλιά του καφέ, το γλυκό άρωμα των μαγειρεμένων λιχουδιών και τη φωνή που ψιθυρίζει παραμύθια από άλλες εποχές. Ας εξερευνήσουμε μαζί τον κόσμο της Ελληνίδας γιαγιάς, ανακαλύπτοντας τις ρίζες που σχηματίζουν το χαρακτήρα της και το σπουδαίο ρόλο στην κοινωνία. Γιαγιά μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που είμαστε εδώ σήμερα και να μας πεις ιστορίες από τη δική σου ζωή. Ό,τι θέλετε να σας πω. Πού γεννήθηκες, γιαγιά μου? Στα Σιλιππιά. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί μεγάλωσα, πήγα στα Ναμανίκους Χρονόπου, άρχισαν τα τέτοια και έφευγαμε, φοβάμασταν και έφευγαμε. Πότε γεννήθηκες? Το 31 γεννήθηκα. Πολλά παιδιά ήσασταν στην οικογένεια? Είχαμε, ήμασταν 5. Εσύ ποια σειρά είχες? Τελευταία. Η μάνα σου πώς σας γέννησε εσάς? Στο χωριό και στο σπίτι της. Και δεν είχε καμίνια να μη σημάσει. Και είχε μη σημάσει η μοναχή της. Με έκαμε και μη σημάσει εγώ. Δεν ήταν άλλη γυναίκα εκεί. Και τι δουλειές κάνανε οι γονείς σου? Δουλειές στα κτήματα. Είχατε και ζώα? Είχαμε λίγα, όχι πολλά, γιατί ήμασταν μέσα στον κάμπο και δεν είχαμε έξω να τα βγάλουμε. Πώς ήταν η ζωή σου, γιαγιά, όταν ήσουν μικρή? Ήταν άσχημη ζωή, δεν ήταν καλή. Γιατί? Γιατί είχαμε φτώχεια, δεν είχαμε ή τούτα που είναι τώρα. Ήταν τότε πουλί. Πεινούσατε κιόλας? Δεν πίνασαμε. Ευτυχώς δεν πίνασαμε από ψωμί και παπάλα. Άστα. Δεν είχαμε τίποτα άλλα. Ρούχα? Ρούχα, άστα ρούχα. Πού τα βρίσκαμε τα ρούχα? Ήφηνε η μάνα μου και έφτιανα με ρούχα. Μας έφτιανε. Δεν είχαμε... Να πας αγοράς δεν έβρισκες πουθενά τότε εκεί που ήμασταν εμείς. Τίποτα. Παπούτσια? Παπούτσια φόρεσα τον καιρό που ήμουν 14 χρονών. Τα πρώτα παπούτσια φόρεσα. Μέχρι 14 χρονών? 14 χρονών μας έφτιαναν ζυγαρόνια. Φτιάχναμε στα πόδια μας το χειμώνα, έσφαζαμε τα γουρούνια, τα άγδερναν και έφτιαναν παπούτσια και περπάταγαν ο κόσμος τότε. Ήρθε η δουλειά, πήραμε λίγο σαν καλύτερα τότε ο καιρός. Αρχίτησαν τότε, ήρθαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, ήρθαν στο Μισόπυργο. Πόσο χρονών ήσουν εσύ τότε?
Πρέπει να ήμουν 8 χρονών. Πέθανα. Ψάρευαν, ήταν το καλοκαίρι, ψάρευαν στο Ναχηγό, γιατί εκεί πήρα η Σιμάς, αυτό το ποτάμι. Και ψάρευαν, ήταν ψαράδες στο ποτάμι, τη νύχτα με ξεφουτιές έφτιαναν, τα έλεγαν. Και ψάρευαν και ήρθε το αεροπλάνο κατά πάνω της και βομβάρδιζε. Εγώ με τη μάνα μου ήμουν μέσα σε ένα κτήμα όπου στέρζαν και ήμουν μέσα εκεί ή μ' είχε πάρει ύπνος, ας πούμε, το βράδυ. Ακουρμένο με αυτό το πόπευταν οι βόμπες, πέταγαν μέσα στο ποτάμι, σε αυτόν τον κόσμο που ήταν εκεί. Πετάχω εγώ από τον ύπνο και κουλιόμουν σε μια φράχτη που ήταν φραγμένο το χωμί του κτήμα και δεν μπορούσα να σκαλώσω να ανοίγω από άγγιμα, τα πέφτα πάλι κάτω. Ήρθε η μάνα με πήρε και πήγαμε, γιατί ήταν παραπάνω, ήταν το σπίτι. Επειδή ήταν καλοκαίρι και δεν βάστηκαμε μέσα στο σπίτι και ήταν ζέστη, πάει να μου όξω και κοιμάμασταν στα κτήματα, όπου τη θέρζαν και όλα οι γονέοι μου. Ο πατέρα με έδωγε και πάει σε ένα χαντάκι και τρύπωσε. Και μας άφηκε μας εκεί και εγώ δεν όγαγα και πάει να πάω κοντά, αλλά δεν μπορούσα να βγω στη φράχτη έξω. Γύρισα μέσα, με πήρε η μάνα μου μετά που πήγαμε στο σπίτι. Τρόμαξαν να με κατασυχάσουν, ήταν κι άλλη γειτονιά στο σπίτι εκεί, δίπλα. Έκλαιγες? Έκλαιγαν, τι έκανα κάνει, από το φόβο μου. Μετά έφυγαμε από εκεί, ήρθε ο καιρός που άρχισαν οι Εμμύτες μετά, έφυγαν αυτοί οι Γερμανοί και οι Ιταλοί και άρχισαν οι Εμμύτες τότε με τις ειδησίτες και τσακώνονταν αυτοί και μας έπαιρνε άλλους, ο ένας μας χάλευε κάτι μια μεριά, ο άλλος κάτι άλλο. Ήρθε η δουλειά στα τελευταία. Λέει ο πατέρα μου, θα φύγουμε. Είχαν οι αδερφοί παντρεμένοι στην Πουδογορά. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στην αδερφή μου κάτω με τα πραγματάκια μας, ό,τι είχαν. Πήγαμε εκεί, άγκατσαμε εκεί κανένα χρόνο. Κάθομασταν σε μια καλύβα εμείς και είχαμε τις καλύβουλες που είχαμε τα πράγματα μέσα. Άγκατσαμε εκεί κάμποσο καιρό, μετά λέει ο πατέρα μου, θα φύγουμε, λέει, θα πάμε στην Άρτα. Πήγαμε στην Άρτα. Έκατσαμε εκεί κάνα 2-3 χρόνια στην Άρτα. Όσο κατασύχασαν οι Εμμύτες με τις ειδησίτες που λιμνιόνταν, πάει ο πατέρα μου και δούλευε στο ποτάμι στην Άρτα. Δεν μπορώ να δουλέψω εδώ, λέει, θα πάω να δουλέψω τα κτήματα, μου λέει ο πατέρας. Μας πήρε από εκεί και πάμε στο χωριό. Έκατσα στην Άρτα εγώ. Έφυγαν αυτοί οι δυο, εγώ έκατσα, μάθαινε μου δίστρα. Έκατσα κανένα χρόνο κι εγώ στην Άρτα, κοντά πήγα κι εγώ πάνω, πήρε μηχανή και άραβα στο χωριό. Σχολείο πήγες, γιαγιά? Δεν πήγα σχολείο. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχαν δασκάλοι τότε. Κάποιοι που ήταν δασκάλοι τότε, που ήταν. Δεν είχαμε τότε να πάω σχολείο, δεν είχαμε. Τα παιδιά τα άσλη και τα δυο τα παιδιά πάνε και άμαθαν γράμματα, τα αδέρφια μου. Αλλά εμάς τις κουβέλες δεν είχαμε να μπορέσουν να μας στείλουν κι εμάς. Ήθελες να μάθεις γράμματα? Ήθελα, αλλά δεν μάθαν. Μια φορά ξεκίνησα και πήγα κοντά με τα αδέρφια μου στο σχολείο και πήγα εκεί, δεν μάθουν ο δάσκαλος να μπω μέσα στο σχολείο. Κι έκατσα απέξω εγώ στο σχολείο όσο τελείωσαν τα παιδιά. Γιατί ήταν σε άλλο χωριαδάκι. Όχι εκεί που ήμασταν εμείς. Δεν είχαμε με τι να πάνε, να μας στείλουν. Δεν το είχαν και για τίποτα. Τότε δεν έλεγαν να μάθουν τα παιδιά γράμματα που θα πάνε φαντάρι και δεν θα έχουν κρατς φτιάζει γράμματα. Και δεν τα άφηναν τα κουρίτσια, χρειάζονται τα γράμματα στα κουρίτσια, έλεγαν. Ήφαινες κιόλας? Ήφαινα, κιάνταγα, θέρζα, σκάζα, τι ήθελες και δεν έφτιασα, απ' όλα. Ζαλίγκι? Ζαλίγκι, άλλο καλό.
είναι βουλιαγμένα από τις τριχές τα νόμια. Και εκεί επόμενη και εδώ που ήρθα. Πότε ήταν καλύτερος ο κόσμος, τότε ή τώρα? Να σου πούμε, εκεί ήταν καλύτερη τότε, ναι. Άλλο που είχαν φτώχει ο κόσμος και πει ήταν καλύτερη από τώρα. Γιατί? Τώρα πάει ξεφτυλίσκη του ο κόσμος. Όταν ήσασταν νέα γιαγιά, μικρή, τι παιχνίδια παίζατε? Το βρούνα έπαιζαμε, τα σκλαβάκια. Πατώ δεν ήταν τότε. Υπάρχει κάποια ιστορία, γιαγιά, που θες να τη μοιραστείς μαζί μας? Πέρασαν οι μύτες και σκότωσαν έναν, τον πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι. Κι εγώ με τον αδερφό μου, τον που είναι εδώ, που ήμασταν εκεί τότε, έψαχναμε για νερό να πιούμε. Ήμασταν στα γύρια και στα πρόβατα και πέραγαμε να βρούμε νερό στο χαντακάκι αυτό, στο λόγο ήταν μέσα ρηματάκι. Και όπως πάγαμε, έβρικαμε το σκουτουμένο, τον είχαν σκουτουμένο και τον είχαν μέσα στο χαντάκι και έφυγαν τα πόδια τα πάνω, μοναχά. Έτσι τον ήταν τα πόδια του. Τράμε εμείς την αηδούμε του σκουτουμένου εκεί. Έδωκαμε, έφυγαμε. Πάμε παρακάτω, να κατηγούμε λίγο κάτω. Ήβρικαμε κόσμο που ψάχνα για το παιδί της. Και ήταν θκώτης το παιδί σε αυτόν τον κόσμο. Και της λέμε, εμείς δάδε μεριά είναι ένας σκουτουμένος και είδαμε τα πόδια, τα παπούτσια είδαμε στον άνθρωπο που τα έχει. Τα είχαν έτσι γυρισμένα εκεί. Και εμείς εύχομαι, φοβήθηκαμε και εύχομαι, τσίπαμε. Πού ήταν, τσίπαμε εμείς που πάνε και τον πήραν τον άνθρωπο. Τον ξεπλάκουσαν γιατί τον είχαν και με πέτρες. Απάνω του, τον πήραν και εύχομαι. Πιθαμένος του ήταν, ήταν ζωντανός. Και τον πήραν ο κόσμος και εύχομαι. Έφυγε μου δούλευαν στα κτήματα, εγώ η άραβα, πέρα ο καιρός. Άγκασα μου πολλά χρόνια εκεί μετά. Ήμουν 28 χρονών τότε. Μόκαμα προξενιό για τον άντρα που πήρε. Πώς έγινε το προξενιό? Έγινε, ήταν αυτός ο μπάρμπας μου στην Άρτα. Και αυτήν ήταν χουριανή με τον μπάρμπα και με τη μάνα μου, ήταν χωριανή με τον άντρα που πήρα. Ήταν από το ίδιο χωριό. Και έρθαν από φαντάρου στο παιδί τότε. Ο γαμπρός. Και τον είδε ο μπάρμπας μου και όπως λέει θα δω με τη φυγένεια στο Λάμπρο. Έπανε εκεί και δεν πολύ ήθελαν να με δώκουν. Δεν ζάρει να με παντρέψουν εκεί. Μετά λέω ένας αδερφός μου που ήταν αστυνομικός, «Α, εμένα, μα δεν μ' ακούεις τώρα, φυγένια», λέει, «Εγώ δεν μ' τα λέω ότι έχω αδερφή». Με ζόριζε εκείνος για να τον πάρω, τάριγε. Αποφάσισα κι εγώ, αφού μου έκανε έτσι ο αδερφός μου, θα τον πάρω. Πώς έγινε ο γάμος? Μετά ήρθε το συμπιθυρικό και με πήρες να έρθα. Και με έφεραν εδώ και από εδώ με τα ζώα και πήγαμε πάνω εκεί που ήμασταν, που κάθονταν αυτοί. Πήγαμε εκεί, έκατσαμε 2 χρόνια πες, είχα εγώ να κάνω μικρό. Και μετά έμεινε γένιος, έκανα 4 παιδιά. Ήταν το μικρότερο ήταν 1,5 χρονών, φεύγει ο άντρας μου για τη Γερμανία. Πώς το πήρε απόφαση για να πάει να δουλέψει στη Γερμανία ο άντρας σου? Γιατί δεν είχαμε. Ήταν φτώχεια. Ποιος του έκανε σειρά? Μοναχός του έκανε σειρά, γιατί πάει να τότε να άρχισαν και πάνε στη Γερμανία ο κόσμος. Και λέει, εγώ λέει θα πάω στη Γερμανία, να πάω στο πω. Και πόσα χρόνια έκατσε εκεί? Έκατσε 9 χρόνια. Τι είναι αυτό, γιαγιά, που σε έχει κάνει περήφανη στη ζωή σου? Είναι που είχα τα παιδιά μου καλά όλα.
Τα έβλεπα και τα χαίρομαι τα παιδιά μου. Τα μεγάλωσα. Με λίγο φτώχεια τις αρχές, αλλά σιγά σιγά μετά. Τον πονάς τον τόπο σου. Τον πονάω, τον θυμάμαι. Μόρτι πολλές φορές πως περπατάω εκεί. Κι αν είναι αποκλεισμένο μέρος, αλλά μ' άρεγε όμως. Εκεί ήταν ο κόσμος που μεγάλωσαμε λίγο και γνώσαμε το. Τους γειτόνους, τους χωριανούς είχαμε. Αλλά τώρα εκεί δεν θέλω να πάω τίποτα τώρα. Γιατί? Έφυγαν όλοι ο κόσμος από εκεί. Στην οικία τυχήν να σου πω, δεν εγκανιάζουν τον όσο. Πέθαναν οι μεγάλοι. Οι μικροί δεν τις γνώρισα εγώ. Σε λένε Ιφηγένεια και έχεις πολύ ωραίο όνομα. Ποιος σου το έδωσε το όνομα αυτό? Ένας που ήταν και από το χωριό μου ήταν και εκείνος ο άνθρωπος που με βάφησε. Γιατί σε είπε Ιφηγένεια? Πού ξέρω, γιατί ο νός με έβγαλε έτσι. Τα παιδιά, οι γονέοι δεν χάλευαν ονόματα τότε. Και με έβγαλε πώς να πούμε ύπο ο κουμπάρος της ύπητης του κόσμου. Πώς να θέλετε κανένα όνομα, όχι του πει η μάνα μου, δεν θέλουμε τίποτα όνομα. Γιατί είχε κι άλλες κουμπέλες η μάνα μου, είχαν τα ονόματα. Όχι, δεν θέλουμε τίποτα. Μετά ήταν ένας γειτονάς μας εκεί που κάθομασταν στο ίδιο σπίτι. Ήταν χωρισμένο και ήταν. Ούτε τσι είχαμε τίποτα κοινός, ήμασταν έτσι. Σμαζώματα μαζεύκαν εκεί. Και μετά λέει, κι όσο γειτονάς μου, πες τη Φηγένεια, του πει. Τον ονό μου. Και με έβγαλαν Φηγένεια. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τη γλυκιά γιαγιά Ιφηγένεια που μας δέχτηκε σήμερα με χαρά εδώ στο σπίτι της και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από τη δική της ζωή. Γιαγιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένω να ξανάρθετε, να έχω να φτιάσω και πίτα, να φάμε, να πιούμε ό,τι έχουμε. Να είσαι καλά εσύ γιαγιά μου. Και θα ξαναρθούμε και εμείς να σε δούμε. Καλά. Να είστε καλά κι εσύ. Και εμείς ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.